Εγώ δεν θέλω να έρθουμε σε μια αντιπαράθεση με τους συνταξιούχους, αλλά νομίζω ότι έτσι που τίθεται το θέμα είναι σε λάθος βάση. Δεν πρόκειται να διορθωθεί τίποτα και δεν πρόκειται να βοηθήσει αυτό το μέτρο στο να μην μειωθούν οι συντάξεις. Αντιθέτως, νομίζω ότι θα φέρει πολύ χειρότερα αποτελέσματα από αυτά που έχουμε σήμερα. Αν βασιστούν δηλαδή σε αυτό το κομμάτι ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να καλύψουν το κόστο, είναι γελασμένοι. Νομίζω ότι δεν πρέπει να συζητάει αυτό το θέμα, είναι σε λάθος βάση και αντιθέτως πρέπει να αφήσουμε την επιχείρηση τουλάχιστον να δουλέψει για να μπορεί να διατηρήσει αυτούς που έχει καταρχάς, τους εργαζόμενους που υπάρχουν σήμερα, που εργάζονται σε επιχειρήσεις με 1000-2 προβλήματα και να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτό το ελάχιστο το οποίο ανταποκρίνονται σήμερα. Ένας φαύλος κύκλος πολλές είναι. Επιχειρήσεις, κοιτάξτε, πολλές επιχειρήσεις δεν πληρώνουν καν στις ασφαλιστικές εισφορές. Φανταστείτε τώρα να δημιουργηθούν έτσι και άλλα βάρη, πόσο θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν αυτές οι επιχειρήσεις. Πιστεύω ότι είναι σε εντελώς λάθος κατεύθυνση. Ένας φαύλος κύκλος, πράγμα. Λουκέτα, απώλειες θέσεων, όπως μας είπε δηλαδή, και ο κύριος Αλιχεράκης. Μειωμένες εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία και πάει παρακάτω, έτσι. Κοιτάξτε, πρέπει ακριβώς, δηλαδή πρέπει να βρούμε τρόπους ούτως ώστε να βοηθήσουμε την εργασία και όχι να παροτρύνουμε στην ανεργία. Δηλαδή μέτρα τέτοια έρχονται να επιδεινώσουν το κλίμα, έτσι, και μόνο σαν άκουσμα θέλω να σας πω ότι ποιος είναι αυτός ο οποίος θα προσπαθήσει, αν χρειάζεται ή αν δεν χρειάζεται, γιατί και σε αυτές τις περιπτώσεις να σκεφτεί έτσι να προσλάβει περισσότερο στη δουλειά του. Πρέπει να βρούμε τρόπο ώστε να ενισχύσουμε την εργασία. Έχετε να προτείνετε τρόπο ως επιμελητήριο, ως επιμελητήρια? Βεβαίως έχουμε τρόπους και λέμε ότι πρέπει να ενισχύεται αυτοί οι οποίοι διατηρούν τις θέσεις εργασίας και αυτές οι επιχειρήσεις, οι οποίες, δηλαδή είναι βασικά ο εργαζόμενος είναι αυτός ο οποίος επιδοτείται, έτσι, για να μπορέσει, και υπάρχουν τέτοια προγράμματα. Δηλαδή δεν μπορεί να τα έχουμε από τη μία και από την άλλη, ας πούμε, να στερούμε αυτούς τους πόρους τους οποίους δίνουμε για να καλύψουμε κάποιες άλλες τρύπες, οι οποίες δεν καλύπτονται με τίποτα, πιστέψτε με, με όλα αυτά τα μέτρα που ακούμε μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Δυστυχώς τα πράγματα θα είναι, λέτε και εκτιμάτε και εσείς από τη δική σας την πλευρά, χειρότερα. Κοιτάξτε, στην αγορά. Προσέξτε να δείτε, υπάρχει το φορολογικό σύστημα, έτσι, το οποίο και αυτό είναι οδυνηρό, δηλαδή αν θέλετε έχει ξεπεράσει τα εσκαμμένα και οι επιχειρήσεις οι οποίες κερδίζουν περισσότερο είναι αυτές οι οποίες πληρώνουν και περισσότερους φόρους. Αν δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα ότι αν στερούμε, ας πούμε, έτσι, πόρους, όπως είναι, ας πούμε, από την εργασία, από τις εργοδοτικές εισφορές κτλ., αυτές θα έχουν αφαιρήσουν και το φορολογικό. Είναι ο φαύλος κύκλος που λέγατε προηγουμένως, που αυτό θα επιτείνει αυτή την κατάσταση και αυτό το μέτρο. Μάλιστα. Πολλά μέτρα σε παράλληλη γραμμή. Ναι, δεν υπάρχουν δυνατότητες δηλαδή για αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Αντιθέτως, ακούγαμε ότι από τα προηγούμενα μέτρα για τις προηγούμενες κυβέρνησεις, αλλά και αυτές μιλούσαν για μείωση. Και αυτό, και αντί να βλέπουμε αυτό, βλέπουμε την αύξηση. Νομίζω ότι είναι λάθος.